Μαζί μας στο Global Conversation από το Ταβός είναι ο Αντρέι Τούντα, ο πρόεδρος της Πολωνίας. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Πλησιάζουμε στις 24 Φεβρουαρίου, την ημερομηνία που θα σηματοδοτεί τον ένα χρόνο από την μεγάλη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η Πολωνία είναι στην πρώτη γραμμή από πολλές απόψεις αυτή τη χρονιά. Θέλω να σας ρωτήσω αν άλλαξε η Πολωνία κατά τη διάρκεια αυτού του έτους. Η Πολωνία έχει αλλάξει πολύ. Οι Πολωνοί οδήγησαν αυθόρμητα στα σύνορα, άνοιξαν τα σπίτια τους, ήρθαν με τα αυτοκίνητά τους, πήραν πρόσφυγες, όσους έφευγαν από τον πόλεμο, αυτούς που κατέφυγαν στην Πολωνία. Όσε φορέ βρίσκομαι στην Ουκρανία, όσε φορέ συναντώ υπερασπιστές τη Ουκρανία, στρατιώτε, διοικητέ, του λέω: Ακούστε, πολεμήστε ήρεμα, υπερασπιστείτε το κράτο, πολεμήστε ενάντια στη ρωσική επιθετικότητα. Οι γυναίκε σα, τα παιδιά σα, οι μητέρε σα, οι αδελφέ σα που έχουν έρθει σε εμά στην Πολωνία είναι ασφαλεί. Σήμερα η ουκρανική γλώσσα ακούγεται παντού στην Πολωνία, σε κάθε δημόσιο ίδρυμα, σε κάθε κατάστημα, στο τραμ, στο λεωφορείο, στο δρόμο, παντού. Αυτή είναι η σημερινή μας πραγματικότητα. Ζούμε μαζί, νιώθουμε καλά μαζί. Είμαστε, θα έλεγε κανείς, δύο φιλικά ή και αδελφικά έθνη. Και για εμάς, όσον αφορά στη στρατιωτική ασφάλεια, είναι μια μεγάλη απόδειξη, όχι μόνο για εμάς ως κοινωνία, αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο, ότι η ανεξαρτησία, η ελευθερία δεν δίνεται μια για πάντα ότι η ανεξαρτησία μπορεί να χαθεί ως αποτέλεσμα της επιθετικότητας ενός έθνους. Μια ελεύθερη κυρίαρχη ανεξάρτητη χώρα έχει δεχθεί βάναυση επίθεση. Ο βάναυσος Ρώσος εισβολέας καταστρέφει σπίτια, εκτοξεύει πυράβλους σε οικισμούς πολιτών, σκοτώνει ανθρώπους. Αυτό είναι ένα τεράστιο σοκ για τον κόσμο. Εμείς χρειάζεται να κινητοποιηθούμε περισσότερο για την ενίσχυση της ασφαλειάς μας. Πιστεύετε ότι αυτές οι εκκλήσεις για ισχυρότερη ασφάλεια και η ανησυχία για την ανάγκη μεγαλύτερης ασφάλειας θα ενισχυθούν μετά την ομιλία σας στον Ταβός, αφού αυτό το μήνυμα είναι τόσο δύνατο εδώ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το οικονομικό φόρουμ, το οποίο ανέκαθεν είχε αυτό το πιο οικονομικό προφίλ, σήμερα κυριαρχείται σε μεγάλο βαθμό από θέματα ασφάλεια. Φυσικά και αυτή η ασφάλεια είναι αντικείμενο μελέτη, όχι μόνο μέσα από ένα στρατιωτικό, καθαρά στρατιωτικό πρίσμα. Μιλάμε φυσικά για το γεγονό ότι η Ουκρανία πρέπει να υποστηριχθεί και ότι είναι απαραίτητο να στέλνουμε εξοπλισμό στην Ουκρανία όλη την ώρα, εάν θέλει να μηνθεί και να αποκρούσει τη ρωσική επιθετικότητα. Γι' αυτό μιλήσαμε τόσο πολύ κατά τη διάρκεια του φόρουμ για την πολωνική πρωτοβουλία να στείλουμε άρματα μάχη Λέοπαρτ στην Ουκρανία, ώστε ω μέρο τη συμμαχική βοήθεια από διάφορε χώρε να συγκεντρώσουμε αυτά τα άρματα μάχη για να δημιουργήσουμε τουλάχιστον μια τεθεωρακισμένη ταξιαρχία για την Ουκρανία. Συζητάμε επίση για την ενεργειακή ασφάλεια, για την ενεργειακή ανεξαρτησία τη Ευρώπη, για το γεγονό ότι η ρωσική πολιτική όπω όλοι βλέπουμε τώρα σχεδιάστηκε με βάναυσο τρόπο και στόχευε στην κυριαρχία στην Ευρώπη μέσω του Nord Stream και του Nord Stream 2. Αυτό είναι και ο λόγο για τι πολωνικέ διαμαρτυρίε μα κατά το Nord Stream, καθώ είδαμε σε αυτού μια πολιτική ρωσική ηγεμονία στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργεια όσον αφορά στο φυσικό αέριο. Εδώ και χρόνια διαφοροποιούμε τι προμήθειε φυσικού αερίου στην Πολωνία γιατί είδαμε τον κίνδυνο. Δυστυχώ οι προειδοποιήσει μα αγνοήθηκαν. Γι' αυτό σήμερα μιλάμε στον Ταβό για την οικοδόμηση ενεργειακή ασφάλεια με το κεφάλι ψηλά, γιατί το κάνουμε εδώ και πολύ καιρό. Υπάρχουν πολλέ προειδοποιήσει που έχουν διατυπωθεί από την Πολωνία στο παρελθόν όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια και στην οικονομική εξάρτηση όταν πρόκειται για ολόκληρη την κατάσταση ασφάλεια. Πώ πιστεύετε ότι ο πόλεμο στην Ουκρανία άλλαξε τη δυναμική τη Ευρωπαϊκή γεωπολιτική ασφάλεια για την Πολωνία και τι χώρε τη Ανατολική Ευρώπη. Πρώτον, να αναφερθώ σε κάτι που σίγουρα εξέπληξε τον Πούτιν και του Ρώσου επιτιθέμενου. Η ενότητα. Η ενότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η ενότητα του ΝΑΤΟ. Κάτι που δεν ήταν τόσο ξεκάθαρο μέχρι τώρα, γιατί οι Ρώσοι δεν συνάντησαν τέτοια ενότητα ούτε το 2008 όταν επιτέθηκαν στη Γεωργία, ούτε το 2014 όταν ουσιαστικά επιτέθηκαν στην Ουκρανία για πρώτη φορά. Τώρα συγκρούστηκαν με ένα τείχο ενότητα από την ευρωπαϊκή πλευρά και από την Βόρειο Ατλαντική Συμμαχία. Δεύτερον, αυτό ο πόλεμο έδειξε επίση ότι δεν υπάρχει ασφάλεια σήμερα χωρί στενού ευρωατλαντικού ή διατλαντικού δεσμού. Οι Ηνωμένε Πολιτείε διαδραματίζουν τεράστιο ρόλο όσον αφορά στην οικοδόμηση αυτή τη ευρωπαϊκή ασφάλεια. Σήμερα αυτή η βοήθεια από τι Ηνωμένε Πολιτείε προ την Ουκρανία είναι η μεγαλύτερη. Είμαι πολύ περήφανο ω πρόεδρο τη Πολωνία γιατί βρισκόμαστε σε απολύτω ηγετική θέση Όσον αφορά αυτή τη στρατιωτική βοήθεια προ την Ουκρανία. Για αυτή τη στρατιωτική βοήθεια έχουμε ήδη ξοδέψει πάνω από 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Επομένω για εμά είναι ένα τεράστιο κόστο και μια τεράστια θυσία. Αλλά γνωρίζουμε ότι το κάνουμε αυτό για να οικοδομήσουμε την ασφάλεια τη δική μα περιοχή στην Ευρώπη. Το κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Έχουμε δει την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην επεκτείνεται πολύ τα τελευταία χρόνια. Είναι κάτι που πρέπει να ξανασκεφτούμε για την Ουκρανία, για την Μολδαβία και άλλες χώρες που θα μπορούσαν να είναι εκεί στην Ευρώπη και να ενταχθούν στον μπλοκ. Εμείς οι Πολωνίοι είμαστε υπέρ μια πολιτική ανοιχτών θυρών, τόσο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και προς τον ΝΑΤΟ. Γιατί, μεταξύ άλλων, γιατί και εμείς οι ίδιοι κάποτε ζήσαμε αυτή την πολιτική. Αν είμαστε υποστηρικτέ τη δημοκρατία με την ουσιαστική έννοια του όρου, τότε είναι τα ίδια τα έθνη που έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν πού ανήκουν. Είναι τα έθνη που έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν προ ποια κατεύθυνση θέλουν να πάνε τα κράτη του, προ ποια κατεύθυνση θέλουν να πάνε τα καθεστώτα του. Εάν οι Ουκρανοί, οι γειτονέ μα θέλουν να ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν θέλουν να ανήκουν στον ΝΑΤΟ, εάν το ίδιο ισχύει για το λαό τη Μολδαβία, για το λαό τη Γεωργία, έχουν το δικαίωμα να το κάνουν. Αυτό ο πόλεμο το δείχνει. Αυτό δεν δέχεται ο Πούτιν. Αυτό ακριβώς προσπαθεί ο Πούτιν με την αυταρχική του φύση και με τη θέλησή του να υποδηλώσει άλλα έθνη και μαζί με όλη τη ρωσική κοινωνία θέλουν να αφαιρέσουν από τους Ουκρανούς. Θέλουν να τους αφαιρέσουν αυτή την ευκαιρία, να αφαιρέσουν την ελευθερία τους, να τους αφαιρέσουν την ευκαιρία να ανήκουν στη Δύση, στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε ποτέ να συμφωνήσουμε σε αυτό. Σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένει συγκεκριμένα βήματα από το ΝΑΤΟ. Μετά από σχεδόν 80 χρόνια ειρήνη στην Ευρώπη, ο πόλεμο επέστρεψε στην Ήπειρο. Μιλώντα γενικά, πώ μπορούν οι σημερινέ γενιέ να αποφύγουν την επανάληψη των τραγωδιών του παρελθόντο, Ποια είναι η άποψη τη Πολωνία, Πρώτα απ' όλα πρέπει να σταματήσουμε τη Ρωσία. Γι' αυτό σήμερα ως ελεύθερος κόσμος θα πρέπει να υποστηρίξουμε την Ουκρανία με όλες μας τις δυνάμεις, ακόμα και τις στρατιωτικές. Αλλά από την άλλη πλευρά τα εγκλήματα πολέμου πρέπει να τιμωρηθούν. Όλο ο κόσμο πρέπει να δει ότι δεν αφήνουμε ατιμόρυτα τα εγκλήματα που διέπραξαν οι Ρώσοι στην Ουκρανία. Ότι οι δράστε των εγκλημάτων φέρουν ποινική ευθύνη. Η Ρωσία ήταν αυτή που εισέβαλε στην Ουκρανία χωρί κανένα λόγο. Η τιμωρία που πρέπει να υποστεί γι' αυτό θα πρέπει να είναι πολύ αυστηρή. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για αυτή τη συνέντευξη. Ευχαριστώ.